Σύσκεψη με θέμα την κατασκευή του κόμβου K16 στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλου με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Διονύση Ψωμιάδη, του Παναγιώτη Ψωμιάδη, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τεχνικών Υπηρεσιών Άλκινου Σικύρου, αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως τόνισε ο Στράτος Σιμόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, η κατασκευή του κόμβου K16 είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Πρέπει όμως να βρεθεί λύση ώστε ο κόμβος να κατασκευαστεί με χρήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως άλλωστε είναι προγραμματισμένο να γίνει. Η Περιφέρεια διερευνά τρόπους ώστε ορισμένα νομικά κενά που υπάρχουν στον νόμο του Καλλικράτη να διευκρινιστούν με τρόπο που θα επιτρέψει τις εργασίες να συνεχιστούν. Όπως είπε επίσης, ο εργολάβος εγκαθίσταται στο έργο και θα ξεκινήσει τις εργασίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, αφού πρέπει να γίνουν διευκρινήσεις και το έργο να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης από την πλευρά του εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το έργο θα γίνει, ενώ ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών Άλκης Νουσικύρου εξέφρασε την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Σύντομα θα υλοποιηθεί η διοικητική πράξη αποβολής του καταπατητή. Την άλλη εβδομάδα θα παραδοθεί ο χώρος για να αναπτυχθεί το εργοτάξιο του αναδόχου. Στον άλλο χώρο, όπου η Εγνατία Οδός έχει εγκαταστήσει τη Βιωτέρ, επίσης θα έχουμε εξελίξεις. Αποξηλώνονται όλα τα υλικά που εμπόδιζαν την ανάπτυξη αυτού του εργοταξίου με μέρημνα της Εγνατίας Οδού. Επομένως, πιστεύει ότι σε 10 ημέρες θα μπορούμε να έχουμε την πλήρη ανάπτυξη του εργοταξίου και την έναρξη του έργου. Όσον αφορά στην αποζημίωση που ζητά με την επιστολή του εργολάβος, η Περιφέρεια βρίσκεται σε επαφή με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών, ώστε να επιληθούν ζητήματα που προκύπτουν από τον Καλλικράτη σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Το μείζον, βέβαια, όπως τόνισε ο κύριος Νουσικύρου, είναι να ξεκινήσει το έργο.